Εάν χάσουμε την ευκαιρία για αλλαγές, θα είναι δικό μου το σφάλμα, δήλωσε ενώπιον της Γερουσίας ο νέος Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντζι, λίγες ώρες μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνησή του. Ο 39χρονος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πλάνο μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει μείωση φορολογικών εισφορών και ευρείες θεσμικές αλλαγές στην παιδεία. Νομίζετε ότι ακόμη και τώρα μπορείτε να εμπέζετε τους Ιταλούς λέγοντας ότι θα προωθήσετε μεταρρυθμίσεις τις οποίες ποτέ δεν προωθείτε, είπε ο Ρέντζι απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Στην ομιλία του που δήρκε σε μία ώρα, ο Ρέντζι εξήγηλε μεταξύ άλλων την μεταρρύθμιση του φορολογικού και δικαστικού συστήματος, την αλλαγή του εκλογικού νόμου καθώς και αλλαγές στο ρόλο Βουλής και Γερουσίας. Ο Ρέντζι θα χρειαστεί να κερδίσει εντός της ημέρας και την ψήφο εμπιστοσύνη στην Κάτω Βουλή. Είπαμε και στο παρελθόν ότι δεν θα ανεχθούμε τέτοιες κινήσεις. Ο Ρέντζι δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πού θα βρει τα έσοδα να χρηματοδοτήσει τα όνειρά του, σχολίασε μία από τις βουλευτές του κόμματος των Πέντε Αστέρων. Είπαμε στο Ρέντζι ότι οι μεταρρυθμίσεις που θέλει να εισάγει είναι πολύ σημαντικές και θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε στην υλοποίησή τους. Θέλουμε να ασκούμε μια υπεύθυνη και επικοδομητική αντιπολίτευση, δήλωσε ο Πάολο Ρωμάνι, γερουσιαστής του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια.